Κυρίατε Κωνσταντινάτα. Ναι. Θα σας πω ένα πρόσφατο αφήνισμα των λαϊκών αγορών πανελλαδικό. Το θέμα αναφέρεται για το νομοσχέδιο του κυρίου Γεωργιάδη, Υπουργού Ανάπτυξης και Εμπορίου, αρμόδιο για τις λαϊκές αγορές. Ένα ψήφισμα εναντίον του νομοσχεδίου, το οποίο διαφωνούμε ριζικά. Και ζητάμε όλη η Ελλάδα να το πάρει πίσω και να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση ένα διάλογο με τις νομοσχεδίες, ούτως ώστε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο για τις ελληνικές αγορές. Και να αφαιρεθούν τα κακώς κείμενα, αν υπάρχουν στο παλιό νομοσχεδίο. Σήμερα κάνουμε απεργία, μέσα στις λαϊκές αγορές παραλλαγικά και κατεβαίνουμε κομβόι αυτοκινήτων από την Ελλάδα με διαμαρτυρία. Μεταξύ αυτών και εμείς εδώ στα Χανιά και οι υπόλοιποι Κρήτη. Σας παραδίδω αυτό το ψήφισμα, ώστε να λάβετε γνώση και να πάρετε αποφάσεις. Ήδη ο κύριος Αναντάκης έχει πάρει απόφαση για το θέμα των λαϊκών, υπέρ των λαϊκών και το έχει υλοποιήσει ούτε στο Υπουργείο. Γι' αυτόν τον λόγο, σας παραδίδω το ψήφισμα, ώστε να ενεργήσετε τα περαιτέρω. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι χρειάζονται θέματα, χρειάζονται πολλά να γίνουν για να σταθεροποιηθούν οι αγορές. Αλλά το νομοσχέδιο από ό,τι φαίνεται δεν είναι σωστή κατεύθυνση. Υπήρχε περισσότερα προβλήματα από ό,τι προσπαθεί να λύσει. Εγώ νομίζω ότι ο Παναγιώτης Αντώνης, ο οποίος ήταν πρώτος περιφερειάρχης, ο οποίος του συγκινεί και κατά πάσα πιθανότητα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, του το δίνω το ίδιο κάτι που θέλω και εγώ. Είμαστε ο κύριος Παπαδεράκης είναι ενημερωμένος. Είναι τελευταία γραμματεία του Υπουργείου. Ναι, ο Γουλιάς τα δέντρα, πράγματι, είχαμε χειριστεί από τις παλιότερα παρτές που ήταν.